Το πρώτο κρούσμα της νέας γρίπης αντιμετωπίζει η χώρα μας. Πρόκειται για έναν Έλληνα φοιτητή που μόλις επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε συνδεθεί με το Υπουργείο Υγείας και τη Μελίνα Τσέλιου. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Τσόγκας, λοιμοξιολόγος. Να δούμε καταρχάς τα στοιχεία που υπάρχουν. Μελίνα. Η γρίπη Α1Ι1 κυρίες και κύριοι, έφτασε τελικά και στη χώρα μας. Πριν από λίγο το Ινστιτούτο Παστέρ επιβεβαίωσε ότι νεαρός Έλληνας φοιτητής που σπουδάζει στην Αμερική και έφτασε στη χώρα μας το Σάββατο το πρωί, είναι τελικά ο πρώτος φορέας της γρίπης Α1Ι1 στη χώρα μας. Έφτασε το Σάββατο το πρωί, δεν παρουσίασε ο φοιτητής καμία γρυπώδη συμπεριφορά. Την Κυριακή ξεκίνησαν τα συμπτώματα της κοινής γρίπης. Τα ξημερώματα με Δευτέρα έκανε πυρετό ο φοιτητής. Πήγε στο Σισμανόγλειο, του πήραν υγρό από τον φάρικα. Οι γιατροί το έσυλαν όπως έπρεπε στο Ινστιτούτο Παστέρ. Το πρώτο τεστ έδειξε θετικό, έγινε επανέλεγχος και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Η σύσκεψη εδώ στο Υπουργείο Υγείας συνεχίζεται. Ευτυχισμένα επιστρέφει ο Υπουργός Υγείας Ενίδης Αβραμόπουλος από τη Γενέβη. Αύριο το πρωί θα έχει νέα σύσκεψη με τους επιδημιολόγους. Να πω κλείνοντας, Λίδα, ότι η οίκη του είναι ήδη σε προληπτική φαρμακευτική αγωγή με αντιϊκά φάρμακα και έχει ξεκινήσει ήδη η χνηλάτιση όλων εκείνων που συνταξίδευαν με τον νεαρό φοιτητή. Λίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μελίνα. Κύριε Τσόγκα, 40 χώρες είναι παγκοσμίως που έχουν αντιμετωπίσει κρούσματα της νέας γρίπης και η χώρα μας πλέον σε αυτή την λίστα. Πρέπει να ανησυχούμε, ήταν καταναμενόμενο? Καλησπέρα σας καταρχάς. Ήταν απόλυτα αναμενόμενο. Εάν θυμάστε πριν από κάποιες μέρες που είχαμε πάλι τις ίδιες συζητήσεις, εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου οι ειδικοί λέγαμε ότι θα ήταν μάλλον περίεργο ή θα ήταν μεγάλη έκπληξη να μην ερχόταν καθόλου στην Ελλάδα. Πόσο μάλλον που ήρθε με κάποιον άνθρωπο που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιμετωπίζουν δεκάδες κρούσματα. Ακριβώς. Αυτό είναι απόλυτα σωστό το οποίο λέτε. Να πούμε για τους τηλεθεατές ότι οι δύο βασικές χώρες όπου υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεντρώνοντας περίπου και οι δύο μαζί 8.000 κρούσματα αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε, κύριε Τσόγκα? Προληπτικά είχαν ληφθεί κάποια μέτρα στα αεροδρόμια, τελικά το κρούσμα έφτασε και στη χώρα μας. Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα, όπως ακούσατε, καταρχάς δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Είναι ένα κρούσμα. Είμαστε μία από τις 40-41 με εμάς χώρες που υπάρχει έστω και ένα κρούσμα. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Θα συνεχίσουμε και τα μέτρα τα οποία υπάρχουν στις πύλες εισόδου. Θα γίνει η απαραίτητη επιδημιολογική διαρεύνηση, όπως ακούσατε, για να βρεθούν τυχόν άλλα κρούσματα στο περιβάλλον του συγκεκριμένου ασθενούς. Δεν συμβαίνει και δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο το ιδιαίτερο για τους υπόλοιπους εμάς τους απλούς πολίτες. Επειδή πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται κυρίως στα σχολεία. Οι γονείς, για να έρθουμε στα δικά μας, πρέπει να προσέξουν κάτι ιδιαίτερο στα παιδιά τους. Κοιτάξτε, δεν είναι σωστό ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρόβλημα βρίσκεται στα σχολεία. Δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία. Ακριβώς. Και σε μέρη όπως η Νέα Υόρκη, για παράδειγμα. Δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία, έχετε δίκιο. Έχουν ένας αριθμός σχολείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σωστά αναφέρατε, ότι προληπτικά έχουν κλείσει. Δεν νομίζω όμως ότι τίθεται τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.